Σε δύο, επαναλαμβάνω, σε δύο μόλις εβδομάδες θα έχουμε Χριστούγεννα και αντιλαμβάνεστε τον παιδικό ενθουσιασμό μου. Ναι, ας το ομολογήσω. Η Φάτνες, οι τρεις μάγοι, το θείο αστέρι που λάμπει ψηλά, το γαϊδουράκι του Ιωσήφ, η βοσκή, τα προβατάκια που με τα χνότα του ζεσταίνουν το Χριστούλη, όλα αυτά λειτουργούν σαν μηχανή του χρόνου. Με παίρνουν από το σήμερα και με ξανακάνουν παιδί. Έβαλα τα σπορτεξάκια μου και ήρθα να τρέξω. Τους φιλικούς μου χαιρετισμούς σε κάτι φιλενάδες μου που ξέρουν και έχουν εκπομπές. Ελένη Μενεγάκη, σ' αγαπώ και σε φιλώ. Σπορτεξάκια και τρέχω. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Όταν η τύχη σου θα είναι φευγάτη και εσύ μακριά από το ζεστό σου κρεβάτι. Τότε θυμίσου τη χρυσή συμβουλή. Εγώ και εσύ μαζί. Καλό, καλό μεσημέρι. Προσπαθώ να φανταστώ τι θα γινόταν αν κατά τη γέννηση υπήρχαν πανελίστες. Ο ένας θα σχολίαζε ότι η βοσκή δεν ήταν σωστά ντυμένη, η άλλη θα ρωτούσε τους μάγους ποια είναι η γνώμη σου για τον κασελάκι, ο παράλληλος θα έδινε συγχαρητήρια στον παραγωγό του γιατί τραγούδησε φάλτσα. Και φυσικά θα διέκοπταν τη σύνδεση με τη Βιθλέμ για να ανακοινώσουν ότι υπάρχουν εξελίξεις για το θέμα του Στάνκογλου. Γιάννη Στάνκογλου, ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή λένε ότι έχει κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή του και ότι είναι με μια πολύ ωραία γυναίκα. Στον ευρύτερο χώρο τη showbiz. Μπορεί να είναι και συνάδελφος, θα πω εγώ. Σε ποιον έκανε δεν καλό τώρα ότι μάθαμε ότι μπορεί να άπαιξε κάτι στη ζωή του Γιάννη. Έκανε καλά, με καλό. Το ίδιο σκεπτικό βρεάλι γιατί... σε ποιον κάνει καλό. Όχι, τα θέματα είμαι, που επιλέγουμε όλοι. Είμαι κάθετος αυτό. Εγώ συμβαδίζω είμαι σε αυτό που λέει. Κάνανε μάθημα ηθικής και δημοσιογραφίας άνθρωποι που έχουν κάνει χειρότερα πράγματα. Αρχίσανε οι παρουσιάστρες να λένε δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Εγώ πάντως δεν είμαι, παιδιά. Από διάφορες εκπομπές έγινε μία αναπαραγωγή, την οποία προσωπικά αναπαραγωγή και μάλιστα κάποιοι λέγανε δεν είμαι εγώ, είναι εκείνος, είναι το... Δηλαδή, που δεν την περίμενα. Επόμενη μέρα, πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Εσπρέσο, μαζί με τη φωτογραφία μου, το όνομά μου, δίπλα στο Γιάννη Στάνκογλου, ότι εγώ είμαι η νέα σχέση του. Ευχαριστώ τις περισσότερες εκπομπές που δεν παίξανε τη φωτογραφία μου και το όνομά μου στην είδηση αυτή, όχι όλες. Οι περισσότερες όμως, εκτός από μία. Αναφέρομαι στο πρωτοσόλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο που μιλάει για τη νέα σχέση της Ιησούς Χριστίδου με τον Γιάννη Στάνκογλου. Ωραία, τελείωσε και αυτό το μεγάλο θέμα που προέκυψε από το πουθενά. Ανταλλάχθηκαν και τα συνήθη πειρά μεταξύ των παρουσιαστριών, γεγονός που στεναχώρησε το Κατερινάκι. Μου ήρθε μια ανακατοσούρα, δεν. Ίσως... Σε ματιάσαν, αγάπη μου, όχι, όχι. Κούκλα σήμερα. Έχω πιεστεί λίγο αυτές τις μέρες. Τώρα μπορούμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα που επιτέλους μυρίζει Χριστούγεννα. Το νιώθουν ακόμα και οι ενημερωτικές εκπομπές, οι οποίες μπορεί να άργησαν, αλλά τελικά στολίστηκαν με μεγαλοπρέπεια. Φέρ το δέντρο μέσα, Γιάννη. Όχι, εγώ είμαι πέρα του μίνιμαλ, φίλε. Γιάννη, φέρ το δέντρο μέσα. Θες βοήθεια, γιατί είναι μεγάλο. Μπράβο, ρε Γιάννη. Αυτό εδώ. Αυτό είναι ο στολισμό τη εκπομπή. Ορίστε, κύριε συνάδελφε. Εγώ. Θεοδόση, πάνω να βοηθήσει μετά. Κοίτα. Αυτό είναι ο στολισμό τη εκπομπή. Έχει και χιονάκι. Οι υπεύθυνοι των ενημερωτικών εκπομπών αυτή την εποχή τα δίνουν όλα. Κλείνουν τι πόρτε και συσκέπτονται προκειμένου να κάνουν μοναδικά χριστουγεννιάτικα ρεπορτάζ. Έχω μια πληροφορία ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μαγαζί με κρουασάν μελομακάρονο, λέει ο συνεργάτης, που είναι πιο ζουζούνι. Θεματάρα που έχουμε μόνο εμείς, απαντά ο υπεύθυνος. Αυτό πώς είναι τώρα, λοιπόν, διπλό μελομακάρονο, είναι σαν τα τρίγωνα πανοράματος με κρέμα από πάνω. Μιλάμε για double μελομακάρονο. Είναι μια ζύμη κρουασάν, ρολ, το οποίο έχει μέσα πολτοποιημένο μελομακάρονο. Το βουτάμε στη λευκή σοκολάτα. Λοιπόν, θες τώρα ένα μελομακάρονο. Ναι, λίγο πριν πάμε στις διαφημίσεις, δεν θέλω. Μήπως θες δύο μελομακάρονα. Ένα γλυκό, το οποίο λέγεται double μελομακάρονο. Ναι, έχουμε μελομακάρονο μέσα, που το έχουμε πολτοποιήσει. Θα μας δώσει τα καλύτερα και θα μας δείξει τα πιο ωραία δώρα και γλυκά για τα Χριστούγεννα. Μπράβο, ρε Αλεξάνδρα. Και τα πιο περίεργα θέλω, και τα πιο περίεργα. Είναι σπίρτα. Δεν είναι όμως απλά σπίρτα αυτά. Είναι σοκολατένια σπίρτα, φτιαγμένα στο χέρι, χειροποίητα. Κοίταξε εδώ τι ωραία διάταξη μάχης έχουν τα γλυκά. Ναι. Εδώ κοίτα τη βιτρίνα, κοίτα, η οποία είναι καταπληκτική. Τα σπίρτα που έχουμε κάνει από το εμπνευσμένο από το παραμύθι το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Μπράβο.
Έχουμε μελομακάρονα, αλλά τι μελομακάρονα. Έλα, Ελένα, καλημέρα. Καλημέρα. Δίπλα μου έχω τον Απόστολο Λασπίδη που έχει φτιάξει αυτά τα πεντανόστιμα και πολύχρωμα μελομακάρονα που είναι σαν πίνακα ζωγραφική, πραγματικά. Εσείς έχετε δει μελομακάρονα με άλλο χρώμα? Και δίνω ευθύ αμέσως το λόγο, γιατί είναι μελομακάρονα για όλα τα γούστα. Στον Απόστολο Λασπίδη. Καλημέρα σας. Αγάπη, αγάπη και ξανά αγάπη. Αυτό θα τραγουδήσουν οι χοροδίες των ουράνιων αγγέλων που θα υποδεχθούν τη γέννηση του Χριστούλη. Αγάπη, αγάπη και ξανά αγάπη σκορπούν και οι γήινοι άγγελοι που παρουσιάζουν εκπομπές. Μα πόση καλοσύνη, πόσο φως! Κύριε Σούλα, αφήστε με δυο λεπτά, παιδιά, μην ψυχίζετε. Όλοι αυτοί μιλάνε. Σας παρακαλώ, αφήστε με το λόγο. Τι κάνω εγώ εδώ με αυτά εμπορικά, διακοσμητική είμαι. Αφήστε με. Αφήστε με. Σε εσάς, κύριε Μπαλάσκα. Τι χαλάμε, σε Θέμη, δεν καταλαβαίνω λεθιατής τίποτα τόση ώρα. Σωστά. Μιλάνε όλοι μαζί. Λες και είμαστε εδώ, δεν ξέρω τι. Κύριε Μπαλάσκα, λόγω σε εσάς. Λέμε την αλήθεια. Θέλω μόνο 5 δευτερόλεπτα. Μαντέψτε τι θα κάνω τώρα. Η γυναίκα, παιδιά, θα σωθεί μόνη της. Μαντέψτε, πάω στο παιδικό μέγαρο. Κλείστε τους, ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό, κλείστε τους στον ήχο λίγο, γιατί δεν θα γίνεται αλλιώς, θα μιλάνε. Θα αρχίσω από τώρα να κάνω απολογισμό της χρονιάς, γιατί έχουν συμβεί τόσα πολλά που δεν θα τα προλάβω. Παίρνω αφορμή από την παρουσιάστρια που είδαμε πριν από λίγο και καταλήγω στο συμπέρασμα ότι σαν Ταύρος που είναι, φέτος έκανε πολλούς φίλους. Και ξαφνικά σήμερα το πρωί συναχωρήθηκα με την πρωινή εκπομπή, το Happy Day. Το να συγκρίνει και να πει, δύο λεπτά παιδιά, ότι κλάφτηκα και να μπλέξεις μέσα. Παιδιά που αντιμετωπίζω σοβαρά προβλήματα υγείας, αυτό είναι βλάστημο, Δημήτρη μου. Η Κωνσταντίνα κάνει λοιπόν retweet στο Twitter σε όλα αυτά που βρίζουν εμένα και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Λοιπόν, ωραία αγάπη, θες να κλείσουμε να βγεις στη ΦΕΗ? Ρε παιδιά, μη με γιώνετε όλη την ώρα. Σας παρακαλώ, όλη την ώρα με αμφισβητείτε, όλη την ώρα και πάνω και εδώ. Αυτά τα quiz που κάνουν σε εκείνο το κανάλι, αυτό είναι χτύπημα κατά τη ζώνη. Και δεν το περίμενα ούτε από την παρουσιάστρια που τη σέβομαι τόσο πολύ, ούτε από τους συνεργάτες. Θα ήθελα να τα αποφύγω, αλλά με πιέζεται να πάρω θέση. Μου το είπε και πριν από λίγο και ο Παρκαδόρος. Κυρία Νέγκα, τι πιστεύετε ότι άλλαξε με την επίσκεψη Ερντογάν? Θα απαντήσω με τη γνωστή μου ευθύτητα. Η επίσκεψη Ερντογάν λειτουργήσε λυτρωτικά. Ένωσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω το λόγο ή είστε απασχολημένος? Όχι, δεν μπορείτε να τον έχετε. Δεν μπορώ να έχω το λόγο. Έχετε συνεννοηθεί να κάνετε αυτή τη διαδικασία χωρίς να μου δώσετε κύριε το λόγο? Δεν έχετε το λόγο, το λόγο. Σας έχω ζητήσει το λόγο, είτε έχει ένα θέμα. Το λόγο που τον με έχει ο κύριος Κόκαλης. Κύριε Κόκαλη, παρακαλώ. Καλά, θα έπρεπε να ντρέπεστε. Δεν έχετε το λόγο, όχι. Σας ζήτησα το λόγο πρώτη. Κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν έχετε το λόγο, παρακαλώ. Δεν θα σας επιτρέψω να μιλάτε μειωτικά και να προβαίνετε σε χαρακτηρισμούς. Αφήστε τις ηρωνίες έξω από την αίθουσα, παρακαλώ. Αφήστε το μπούλινγκ και τις χειρονομίες. Μπούλινγκ κάνετε εσείς τους συναδέλφους σας. Αφήστε το μπούλινγκ και τις χειρονομίες. Δεν θα αναφέρεστε με μειωτικό και ηρωνικό τρόπο για τους συναδέλφους σας. Μετά θα έρχεστε να μου πείτε ότι η γιαγιά μου ήταν καθηγήτρια του πατέρα σας. Παρακαλώ. Πού νομίζετε ότι βρίσκεστε? Να δείξετε, να επιδείξετε το σεβασμό. Εσείς που νομίζετε. Έχω όσα μου επιτρέπετε εσείς. Σας σέβεστε όπως σας σεβόμαστε, παρακαλώ. Δεν με σέβεστε καθόλου, αλλά εγώ σέβομαι τον εαυτό μου. Είναι κρίμα. Θα σταματήσετε. Αυτό το οποίο κάνετε είναι εσείς το συστηματικό bullying το οποίο κάνετε όλο αυτό το διάστημα. Ακούστε, κύριε Μαρκόπουλε, με τραμπουκισμούς. Ακούστε, κύριε Μαρκόπουλε, εδώ υπάρχουν κανόνες. Εκτίθεστε. Τους κανόνες δεν τους βάζετε μονομερώς. Ετέθη ένα θέμα. Ετέθη ένα θέμα. Οργανωμένα. Δεν μπορείτε ούτε να αυτοσυγκρατηθείτε στο να μην δείξετε ότι έχετε στήσει τη διαδικασία. Κάθε παραμονή πρωτοχρονιάς μαζευόμαστε με τους φίλους μου και παίζουμε 31. Να με δεις εμένα να ανακατεύω τα χαρτιά και θα νομίζω ότι βρίσκεσαι σε καζίνο. Μου αρέσει η τράπουλα, αλλά την αποφεύγω γιατί καμιά φορά μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη. Τι έρχεται, Παναγία μου! Μη ξαπλώσεις, άκω, θα φύγει μόνο. Μανούλα! Αγγελική, αν έχω μια ταραντούλα, πάρτε σε παρακαλώ. Μπράβο, η χρησιμοποίηση τραπλώσατε. Δεν μπορώ, δεν μπορώ!
παιδιά. Μαμά! Μη! Όχι, ρε φίλε! Όχι, ο Πάνος. Μην τα φάσα γωνιά! Όλα καλά! Μου έκανε πίθη στο φίδι, το είδατε όλοι! Λέγε την παντελή. Όχι έτσι, μην το τραβάς! Το στόμα του που είναι! Από κάτω σου είναι το πόδι, είσαι εκεί που πρέπει να. Κάτω, σε κεντεύω. Πάρ' το. Πολύ ωραία! Γεια σου, Πάνο. Πάνο μου βρήκες. Ηρεμία, παιδιά! Σιγά σιγά, παιδιά, ήσυχα. Μετά από αυτό, αποφάσισα ότι στο εξής θα επιτρέπονται μόνο τα επιτραπέζια. Σκέφτομαι μάλιστα να πρωτοτυπήσουμε και να παίξουμε ρουκ-ζουκ. Εγώ είμαι άσος αυτό που έχεις κλειστά τα αυτιά και πρέπει να βρεις τι είπε ο άλλος. Θα το δοκιμάσω και εδώ. Κλείνω τα αυτιά. Για πες μια πρόταση. Τα χριστουγεννιάτικα γένια του Χρήστου. Το κατάλαβα. Αρχιμηνιά και αρχιχρονιά. Η Σακύρα. Η Σακύρα. Τον Πικέ. Τον Πικέ. Πινέ. Η Σακύρα τον Πικέ χωρίζει και την ερωμένη βρίζει. Και την ερωμένη. Χωρίς τελείωμα. Τραγούδισα χωρίς τελείωμα. Η Σακύρα τον Πικέ χωρίζει και την ερωμένη βρίζει. Τραγούδισα χωρίς σταματημό. Τραγούδισα! Σαγούγισα! Για να δούμε τι είχαμε βάλει εμείς. Η Σακύρα τον Πικέ χωρίζει και την ερωμένη βρίζει. Δεν λέω, γελάω με το ρουκ-ζουκ, αλλά δεν συγκρίνεται με την εκπομπή της Κατερίνα Ζαρίφη. Προχθές έλεγε κάτι ωραία πονηρά υπονοούμενα και κυριολεκτικά έπεσα κάτω από τα γέλια. Σε καλό να μας βγει, βρε Κατερίνα. Αυτό ξέχνατε. Εδώ μας έπεσε η διάθεση. Δεν καταλαβαίνω τόσο αναχλητικό είναι αυτό που ζήτησα. Ξεκαθαρίστε πριν γίνουν παρεξηγήσεις, γιατί έτσι μεταπιάνουμε αράχνες σε ευαίσθητα σημεία. Έχω και εγώ τις χιουμοριστικές ιδεούλες μου. Αν μου έδιναν μία εκπομπή, θα έβαζα τους άντρες να βγαίνουν έξω με μποξεράκια και να μιλάνε για θέματα τουαλέτας. Καλό! Το έχουμε ξαναδεί! Το έχετε ξαναδεί, αλλά όχι σε χιουμοριστική έκδοση. Βλέπεις τις τελευταίες μέρες να μην με το μποξεράκι. Μιλάω με τον Γιαννούλα. Σε είδα πριν μια εβδομάδα ξανά μποξεράκι. Ναι, ρε φίλε, βγήκα από εδώ να πάω έξω να χέσω. Με δουλεύεις, ρε φίλε. Δηλαδή, κάθε φορά που θέλω να βγαίνω από το δωμάτιό μου και να πάω να χέσω, θα ντύνομαι για να μην δεις το μποξεράκι. Πάμε καλά. Πρώτη με βρίζεις. Άμα μπορείς. Ωρε φίλε, που έχω μπλέξει. Καλά, σοβαρολογούμε τώρα. Σοβαρολογούμε. Τι σε ενοχλεί, πες μου, τι σε ενοχλεί. Εγώ θα χτίσω πλικάν για σένα. Συγγνώμη να σε έτσι πάρει. Ούτε καν σε βλέπω στο νερό. Δεν σε βλέπω αυτά που κάνεις. Είναι καραγκιουζλίκια αυτά τα πράγματα. Ωραία, ωραία. Είμαι καραγκιουζ. Δεν σε είπα καραγκιουζ. Η κινήση είναι καραγκιουζλίκια. Είσαι ο πρώτος στόχος που θα βγει από το παιχνίδι. Το κανόνα σου εγώ με την καραγκιουζλίκια. Ωραία. Τι θες άλλο. Αύριο που ξημερώνει θα φύγεις. Ωραία. Γιατί με τρελαίνεις στο μυαλό. Εμένα θα με ακούσει αυτά που σου λέω. Εγώ αρχίζω με δώσω ό,τι έχω ιερό, ότι δεν έχω πει κουβέντα. Τη μέρα που τα είδα όλα ρημαδιό εκεί μέσα, τον φουλάζω, του λέω τράβα και πε σμουλή αυτή που έχει και να πάνε να σημάσουν. Ούτε σπλεκτάνει ούτε βρω. Αυτά είναι στη φαντασία σου. Στη φαντασία μου είναι. Εγώ σου αρχίζω. Εγώ σου σπίτι μου αρχίζω. Τσέκαψε μου τώρα. Τσέκαψε μου τώρα. Καλά που έκανε την πίεση. Φεύγα να σου ακουστεί. Φεύγα. Δεν είσαι άξιο αυτό που άκουσα. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτό το επεισόδιο όπως και όλα τα προηγούμενα επεισόδια στο κανάλι του Action 24 στο YouTube.